Εγώ τσιρενίκα, από 14 χρόνια στην Αγγλία. Ξεχωριστή φυσιογνωμία της κριτικής υπαίθρους, μιλεμένη με τα χρόνια και την καθημερινή σκληρή δουλειά στη γη. Η κυρία Δέσποινα, ασβεστά 88 ετών σήμερα, πέρασε μια ολόκληρη ζωή στα χωράφια και στα θερμοκήπια. Τώρα καθαρίζω όλα τα τυφλά, τα κακά, τα μέσα, τα αυτά, όλα τα καθαρίζω. Κουράζεσαι? 88 με. Είσαι? Εδώ μπω στα 89, εδώ τον όνομα μου. Να είσαι την υγεία σου. Ήταν μόλις 14 ετών όταν άρχισε να εργάζεται σε αγροτικές δουλειές της Ιεράπετρας με μεροκάματο 6 δραχμές. Τα χρόνια πέρασαν και μάθε να πορεύεται δουλεύοντας αδιάκοπα. Εγώ με τον άντρα μου είμαστε ένα. Ό,τι δουλειά κάναμε, τα φωτογραφία μας έπαιρνανε μέσα στα χωράφια. Ναι. Την έχω. Που δουλεύαμε εγώ και εκείνος, οι δυο μας τόσα στρέμματα. Και όμως πέρασαμε καλά. Το συνεργείο της Κρήτη TV τη συνάντησε στο θερμοκήπιο να βοηθά την κόρη και τον εγγονό της. Και εμείς τα ίδια γνάζια με τη μαμά είμαστε, αυτή η ηλικία η δικιά μου. Τώρα οι νεότερες έχουν άλλα. Ειδικά οι αγρότισες γυναίκες κάπως το ξεχνάνε αυτό. Διότι έχουν ασχοληθεί τώρα, ασχολούνται με τα θερμοκήπια τους. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο πολλές φορές να είναι και εισάξει με τους άντρες αγρότες. Το μόνο που θα τους έλειπε, που τους λείπει για να είναι ακριβώς το ίδιο, είναι η δύναμη. Η φύση είναι αυτή από την οποία η 88χρονη αγρότησα αντλεί τη δύναμη για να προσφέρει ανεξάρτητα από τα χρόνια της και τη σωματική κόπωση. Η ίδια εξηγεί πως δουλεύοντας ξεχνά όσα την πόνεσαν και ότι προτιμά να αισθάνεται χρήσιμη. Όσο για την 8η Μαρτίου, η μέρα αφιερωμένη στη γυναίκα και τα δικαιώματά της είναι άγνωστη. Γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχει η μέρα που γιορτάζει η γυναίκα, 8 Μαρτίου? Δεν το ξέρω. Γιορτάσατε ποτέ? Όχι, ποτέ. Εγώ με τον άντρα μου τον ήμουν. Πηγαίναμε πέρα και πόδια, αλλά σε πολλά αυτά δεν πηγαίνω. Είναι μία από τις χιλιάδες γυναίκες της κριτικής υπαίθρου που ο δυναμισμός, η ανθεκτικότητα, η προσφορά και η μαχητικότητα αντικατοπτρίζονται στα ρητηδιασμένα πρόσωπά τους.